Μια ακόμη πρωτοβουλία της κοινωνικής υπηρεσίας στον τομέα της προληπτικής ιατρικής, εφαρμόζοντας προγράμματα τηλεϊατρικής. Να πούμε ότι την τηλεϊατρική την παρουσιάσαμε στην περιοχή του Σιδηρονέρου πριν από 10 μήνες. Έχει ξεκινήσει μια συνεργασία μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων, όπου δίνεται η δυνατότητα πλέον να κάνουμε κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις στο θέμα της προληπτικής ιατρικής σε απομονωμένες περιοχές. Και αυτά τα αποτελέσματα που θα έχουμε από τις εξετάσεις κατευθείαν να φύγουν κάτω σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και με τη Vodafone που προσφέρει τον ιατρικό εξοπλισμό, για να έχουμε τα αποτελέσματα άμεσα και αυτά να επιστροφούν και ο κάθε πολίτης να ξέρει στο πλαίσιο των εξετάσεων τι έχει, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ενδεχομένως προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε την κυρία Νταμότζεβα, την Έλενα, που είναι η αγροτική γιατρός του Σιδηρονέρου. Σε εθελοντική βάση πλέον έρχεται και στον Δήμο της Δράμας. Κατεβαίνουμε στο Δημοτικό Ιατρείο, όπου πλέον ανοίγουμε μία άλλη σελίδα προληπτικής ιατρικής και δίνεται η δυνατότητα πλέον στους ανασφάλιστους, με συγκεκριμένα και καθορισμένα ραντεβού, να μπορέσουμε να τους εξετάσουμε και να παράσχουμε αυτές τις βοήθειες. Αυτά που έχουμε να προσφέρουμε σαν τηλεϊατρική είναι οι εξετάσεις με καρδιογραφήματα, με σπυρομετρήσεις, με οξυγονομετρήσεις, με μέτρηση πιέσεως, ζαχάρου και χοληστερίνης. Αντιλαμβάνεστε ότι τρεις ειδικότητες ενός παθολόγου, ενός καρδιολόγου και ενός πνευμονολόγου σε μία μόνο μέρα, σε λίγα μόνο λεπτά, μπορούν να βοηθήσουν και να δώσουν λύσεις στο κομμάτι της προληπτικής ιατρικής που τόσο πολύ θέλουμε να το υποστηρίξουμε. Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε και το μέλλον, γιατί αυτή τη στιγμή είναι εθελοντική η προσφορά της γιατρού, με τον συνεργάτη γιατρό του Δημοτικού Ιατρίου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να δούμε περισσότερο κόσμο. Επίσης θα ήθελα να πω ότι έχει καθοριστεί το επόμενο ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή στις 12 Ιουλίου για τον Μαυρόβατο, όπου θα δώσουμε το παρόν στην κοινωνία του Μαυροβάτου για να δημιουργήσουμε και το αίσθημα της ασφάλειας και το αίσθημα ότι είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας για όλες τις στιγμές, σαν κοινωνική υπηρεσία και σαν Δήμος Δράμας.